Πάμε στον κύριο Λουκίδη, τον οποίο τον εκτιμούμε και τον αγαπάμε και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του. Καθηγητής πνευμονολογίας και στο Αττικό και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Μετά μου πείτε τώρα από τέτοια πολιτική συζήτηση τι θα πούμε, αλλά θα τα πούμε μια χαρά και χρειάζεστε. Μια χαρά είναι. Και την προηγούμενη φορά είχαμε και άλλη εμπειρία. Οπότε... Έλατε. Τότε ήταν πιο σκληρό τότε, το είπατε και εσείς. Σήμερα ήταν πιο νυφάλιο. Σήμερα ήταν πιο νυφάλιο. Ναι, ήταν πιο νυφάλιο. Και τεκμηριωμένο ο καθένας από την πλευρά του. Αλλά σε κρατά, ήταν καθελωτική και οι δύο. Λοιπόν, κύριε Λουκίδη, Για πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί ξέρετε, μία είναι από τα εμβόλια. Να τρέξουμε να τα κάνουμε. Ξεκινάει η συζήτηση μήπως ο τουρισμός και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, σε τον αντίστοιχο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ξαναέχουμε και πάμε τώρα σε τέταρτο κύμα κορονοϊού. Τότε συζητάγαμε για το δεύτερο, αν θυμάστε. Πέρασε ένας χρόνος και τώρα θα συζητάμε για το τέταρτο. Μακάρι να μην έρθει και αν τα εμβόλια θα αντέξουν και σε αυτές τις μεταλλάξεις. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει δεν πρέπει να είναι το τέταρτο πιθανό κύμα του φθινοπόρου. Πρέπει να μας απασχολήσει το καλό κτίσιμο της ανοσίας, η προστασία της ενός πολύ, πολύ μεγάλου οικονομικού εσόδου για τη χώρα που λέγεται τουρισμός, ώστε όλη αυτή η διαδικασία να γίνει με ασφάλεια και για τους κατοίκους των νησιών και για τους επαγγελματίες και φυσικά για τον καθημερινό πολίτη. Και το τρίτο που είναι δική μας δουλειά είναι να καθορίσουμε, νομίζω, αν θα πρέπει να γίνει τρίτη αναμνηστική δόση των εμβολίων. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακόμα, γιατί φανταστείτε ότι η ομάδα που ξεκίνησε εθελοντικά τις μελέτες των εμβολίων και ήταν και οι πρώτοι εθελοντές από τους οποίους βγήκαν οι πρώτες δημοσιεύσεις, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα χρόνο από τον εμβολιασμό. Οπότε θα περιμένουμε με πολλή αγωνία τα αποτελέσματά τους για να δούμε πώς συμπεριφέρθηκαν στον χρόνο. Και το τέταρτο, νομίζω, που απασχολεί πάλι εμάς, είναι εάν θα πρέπει να σκεφτούμε τις πιθανές επιπλοκές αυτών που νοσηλεύτηκαν με βαριά πνευμονία και πόσο πρέπει να χρειάζεται η παρακολούθησή τους σε βάθος χρόνου. Έχουμε λοιπόν μέτωπα ιατρικά, αλλά κυρίως έχουμε μέτωπο κυρίως προστασίας, για μένα, του μεγάλης οικονομίας, οικονομικού ανοίγματος που λέγεται τουρισμός. Ναι, γιατί εκεί πέρα θα ανοίξει η ζήτηση μετά, όταν θα τελειώσει η τουριστική σεζόν. Ναι, πρέπει να δούμε όμως ότι αν έχουμε κάνει ένα καλό τείχος ανοσίας και σήμερα είδα ότι σε κάποια νησιά που υπήρχε λίγο πιο χαμηλή ποσόστοση, σιγά σιγά αυτά τα πέντε, αρχίσει αυτά και... τα πέντε, ναι. Ναι, υπάρχει πάντα το πρόβλημα, θα υπάρχει, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τουλάχιστον να το κτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας για να μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ασφαλείς το καλοκαίρι. Αν όλα πάνε καλά με τους εμβολιασμούς, υπό την έννοια και τα εμβόλια να υπάρχουν, γιατί ο μηχανισμός υπάρχει και παίρνουν μάλιστα και από τις υπόλοιπες χώρες και μαθαίνουμε κιόλας, δημοσιογράφοι είμαστε, και δεν χρειάζεται κάποιος δημοσιογράφος να γνωστό να έχει είτε στη Γαλλία είτε στη Γερμανία το τι γίνεται στη διαδικασία να εμβολιαστεί κάποιος, ενώ το τι γίνεται. Γιατί εκεί μπορεί να είχαν νωρίτερα τα εμβόλια, αλλά δεν είχαν τη διαδικασία, αυτή την καλή διαδικασία. Αν όλα πάνε καλά, έχουμε τα εμβόλια, προχωρήσει η διαδικασία. Θα χρειαστούμε μετά και τρίτες δόσεις. Αντέχουν τα εμβόλια αυτά σε οποιαδήποτε σκληρή μετάλλαξη? Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής από τις μελέτες, γιατί πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στις μελέτες και όχι σε πιθανές υποθέσεις που λέω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής από τις μελέτες, μάλλον τα εμβόλια φαίνεται να έχουν μια καλή αντιδραστικότητα στις μεταλλάξεις. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπολείπονται σε αποτελεσματικότητα. Σας λέω όμως και πάλι. Τώρα, κύριε Λουκίδη, προσέχω πολύ τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Παίζει με τις λέξεις. Έτσι, παίζει. Και σωστά παίζει. Καλά κάνετε. Μάλλον πρέπει, αυτό δείχνει ότι σημαίνει δεν υπάρχει σιγουριά, θέλω να πω. Ότι πρέπει να δούμε, εγώ σας είπα, έχουμε 40.000 εθελοντές που ήταν η πρώτη μελέτη που βγήκε της Pfizer λίγο κοντά στο Νοέμβριο. Mm-hmm. Αυτοί οι 40.000 πέρασαν ένα τρίμηνο εμβολιασμών χωρίς μεταλλάξεις και περνάνε από τον Ιανουάριο και μετά το επόμενο χρονικό διάστημα με μεταλλάξεις. Αυτοί λοιπόν θα παρατηρηθούν για ένα χρόνο και θα πρέπει να τους δει κανένας κοντά στον Οκτώβριο που θα έχουν συμπληρώσει τον ένα χρόνο εμβολιασμού τους και περάσαν από τα στάδια της ύπαρξης μεταλλάξεων, τι προστατευτικότητα έχουν απέναντι στην νόσηση. Άρα λέτε Οκτώβριο θα έχουμε το οριστικό. Ακριβώς. Ναι, ναι. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να δούμε αυτοί οι 40.000 που περνάσαν ένα χρόνο στα διάφορα στάδια της πανδημίας
και είχαν στο τρίμηνο 95% αποτελεσματικότητα, στο δίμηνο, αν αυτή την αποτελεσματικότητα την κρατήσουν και μέσα στο χρόνο. Αν αυτό συμβεί και αν δεν την κρατήσουν στο 95, την κρατήσουν ξέρω εγώ στο 85, τότε σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο δυνατοί στο να πούμε ότι πραγματικά όντως τα εμβόλια αυτά που έχουμε με αποδεδειγμένη κλινική μελέτη μπορεί να πει κανένας ότι έχουν άμυνα και απέναντι στις μεταλλάξεις. Απέναντι στις υπάρχουσες μεταλλάξεις, έτσι. Φαντάζομαι την Ινδική θα έχουν όλοι στο μυαλό τους, έτσι, τουλάχιστον για την ώρα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι περάσανε και τη μετάλλαξη τη Βρετανική και τη μετάλλαξη την Νοτιοαφρικάνικη και θα περάσουν και τη μετάλλαξη την Ινδική. Φυσικά οι περισσότεροι από αυτούς ήταν εθελοντές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό έχει κάποια σημασία γιατί εκεί δεν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό της ινδικής μετάλλαξης. Ναι. Αλλά αυτό με προλάβατε τώρα. Επειδή είπατε και Βρετανία, ισχύει ότι στη Βρετανία κλείνουν σιγά σιγά τις μετακινήσεις ενώ τις αεροπορικές με την Ινδία? Το λέω αυτό γιατί μήπως... Ναι, το λέω αυτό μήπως ναι, δεν... στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γι' αυτό λέω. Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό ακριβώς το τι πολιτική έχουν. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη πληροφορία που μας έρχεται στα ιατρικά δεδομένα και δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Όχι, έχετε δίκιο, απλώς η Βρετανία κόλαση έχει και σχέση μπορεί, με την Ινδία. Αυτό μπορεί να γίνει, γιατί και η Γερμανία με τη Γαλλία κλείσαν τα σύνορα με τη Βρετανία, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να πάει ένας Έλληνας στη Γερμανία που τα έχει έρθει από την Αγγλία ή που τα έχει κολλήσει από έναν Άγγλο εδώ και τέλειωνε η δουλειά. Θέλω να πω, το κλείσιμο των συνόρων σε αυτές τις περιπτώσεις. Σαν είναι νομίζω ένα πράγμα που αν θυμάστε το είδαμε και πέρσι το καλοκαίρι. Υπήρχαν και έμεσες αφίξεις που γινόντουσαν από διάφορους και μετά δρόμους. Λέγαμε πώς πέρασε ο ένας, πώς πέρασε ο άλλος. Δεν αυτοκίνητο. Πώς πέρασε ο ένας, πώς νομίζω όμως ότι φέτος είμαστε λίγο πιο περιχαρακωμένοι και στο κομμάτι της επιδημιολογικής παρατήρησης. Σωστό. Αλλά και δεν θα είμαστε χωρίς ανοσιακή προστασία τουλάχιστον σε ένα επίπεδο σε ισχυρούς μήνες του τουρισμού. Το πιστεύω αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι και ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλους μας και πρέπει να περνάμε αισιόδοξα μηνύματα πλέον. Mm-hmm. Πρέπει, άμα τα έχουμε, όχι μόνο πρέπει. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό τα έχουμε και ανάγκη, αλλά να τα έχουμε και να είναι πραγματικά, έχουμε, κύριε Λουκίδη. Ναι, έχουμε μειωμένες νοσηλίες. Είναι πράξη αυτό το πράγμα, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το έχουμε βγάλει από τη φαντασία μας. Σε σχέση με πριν από ένα μήνα, οι νοσηλίες έχουν πέσει 50%. Έχουμε σαφέστατα χαμηλότερο αριθμό περιστατικών ημερήσια. Έχουμε κάποιες αποκλίσεις σε μέρη στα οποία χάθηκε λίγο το μέτρο. Και δείχνει ότι όλα τα ανοίγματα που έχουμε κάνει δεν έχουν επηρεάσει στο μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας την καθημερινότητα των περιστατικών. Ούτε η εστίαση την επηρέασε σε μεγάλο βαθμό από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά άκουγα τον κύριο Τζανάκη, για παράδειγμα, ο οποίος έλεγε ότι όμως ανθίσταται περισσότερο. Δεν επικρατεί το αισιόδοξο σενάριο που δεν λέγανε τελειώσαμε αρχές Ιούνιου. Θα πάμε πιθανόν 15-25 μέρες πίσω. Θέλω να πω. Ο κύριο Τζανάκης, που είναι ένας άνθρωπος που κάνει εξαιρετικές προβλέψεις με τα μαθηματικά μοντέλα, βέβαια. Και φίλος κιόλας, και φίλος και εξαιρετικός πνευμονολόγος, λέει ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Γιατί τα συζητάμε καθημερινά μαζί. Είναι ένα σενάριο το καλό που λέει ότι πριν από τις 15 Ιουνίου θα έχουμε το ποσοστό της ύφεσης κάτω από τα 1000. Και ένα άλλο που μπορεί να πάει μέχρι τις 25. Αυτό, είναι το 25 λέει τώρα. Στα μοντέλα πρέπει να υπάρχουν αποκλίσεις, διότι μπορεί να υπάρχουν ανεξάρτητοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά μία πρόβλεψη. Βλέπετε ότι είχαμε μία τοπική έξαρση στην Κάλυμνο, η μία τοπική στην Κέρκυρα. Αυτές ήταν κάποιες οι οποίες έγιναν από ανεξάρτητους παραμέτρους. Δεν μπορεί να τις βάλεις πάντα μέσα στα μοντέλα. Μάλιστα. Και είναι όπως το είπατε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα μοντέλα έχουν βοηθήσει, έτσι, και εσάς πρωτίστως και εμείς έχουμε μια εικόνα του τι έρχεται. Είναι, κοιτάξτε, η επιδημιολογία είναι μια σοβαρή επιστήμη η οποία μπορεί να βοηθήσει και τους κλινικούς γιατρούς. Εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος, αλλά μπορώ να ξέρω τι με περιμένει ώστε να έχω πάρει μέτρα, να μπορώ να θωρακίζομαι καλύτερα και να μπορώ να διαχειρίζομαι με αυτόν τον τρόπο και με τις προβλέψεις των επιδημιολόγων καλύτερα την κλινική πράξη. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, μιας και αναφερθήκαμε στο τουρισμό και βλέποντας αυτή την ώρα τα κρούσματα και τους συμπολίτες μας που είναι στις μονάδες θετικής θεραπείας. 2-4-3-3 τα κρούσματα σήμερα και 5-5-6 στις ΜΕΘ. Αν δεν κάνω λάθος και με διορθώνετε, για να είμαστε πράσινοι εντός και εκτός αγωγικών στο χάρτη για από τις υπόλοιπες χώρες, πρέπει να είμαστε στο πεδίο του 950 με 1100 και να είναι βέβαια και πιο κάτω ακόμα στις ΜΕΘ.
Smith, αυτό που σημαίνει δυνητικά, για να έρχονται τουρίστες ενώ δηλαδή, ότι θα νιώθουν ασφάλεια αν νοσήσουν, γιατί θα υπάρχουν ΜΕΘ, θα υπάρχουν γιατροί, θα υπάρχει προσωπικό και θα υπάρχει άνεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι είναι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αυτό όμως είναι μέσος ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων. Και μην ξεχνάτε ότι η Τρίτη είναι πάντα μία μέρα που συγκεντρώνει πολύ Σαββατοκύριακο. Έχετε δίκιο σε και αυτό. Έχει πολύ περισσότερα τεστ. Εγώ έχω τώρα μαζί με εσάς, έχω γίνει ειδικός. Κοιτάζω τους δύο τελευταίους αριθμούς. Νεκρούς, μακάβριοι και το 556 που έσπασε μετά από μέρες. Αυτό εμένα που με προβληματίζει, πραγματικά με προβληματίζει, είναι ότι είμαστε ακόμα σε έναν αριθμό νεκρών, διότι η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ναι, γιατί το 556 μειώνεται. Οι νεκροί, οι δεκάδες δεν μειώνονται εύκολα. Μητριδατισμό έχουμε πάθει. Πάνε αυτοί, τους ξεχνάμε με την πρώτη. Έχουμε δύσκολα περιστατικά μέσα στα νοσοκομεία, τα οποία δυστυχώς έχουν ανοίξει και την καμπύλη. Αυτό δεν έχω μελέτη να σας το πω. Τον άλλον. Αλλά σας το λέω από την κλινική πράξη, ότι η καμπύλη νοσηλευωμένων εμβολιασμένων versus μη εμβολιασμένων είναι πολύ μεγάλη. Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Ναι. Οπότε πραγματικά υπάρχει αυτό το δεδομένο και είναι ίσως και μέσα στα μηνύματα τα θετικά που πρέπει να πούμε, διότι όσο ανοίγει αυτή η καμπύλη, τόσο καλύτερα είναι τα νέα που προέρχονται από το ανοσιακό τείχος του εμβολιασμού. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Την εβδομάδα εδώ μαζί. Να είστε καλά. Καλά κουράγια. Να είστε καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα επί του πιστηρίου. Εμείς αύριο το απόγευμα ακριβώς στις 7, εδώ σε επάλυξης. Καλό βράδυ μέχρι τότε.